ξεκίνησα με τις πολεμικές τέχνες από την ηλικία των 8 χρονών. Η πρώτη πολεμική η τέχνη την οποία έκανα και αγάπησα ήταν το καράτε. Για πολλά χρόνια ήμουν πρωταθλητής Ελλάδας, Βρετανιονίκης και με πολλές μεγάλες διακρίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στην πορεία κάποια στιγμή έπεσαν στα χέρια μου οι αγώνες MMA, αγώνες που γινόντουσαν Ιαπωνία και Αμερική, το Pride και αντίστοιχα το UFC. Τότε ξεκίνησα να ψάχνομαι, να δω πώς μπορώ να ολοκληρωθώ κι εγώ σαν παίχτης. Ήταν κάτι που με μάγεψε, ήταν κάτι το οποίο συνειδητοποίησα ότι μου ταιριάζει απόλυτα. Έτσι τα τελευταία 14 χρόνια, σαν βασικό μου άθλημα είναι το Brazilian Jiu-Jitsu. Ο Γιώργο τον ξέρω από 15 ίσως 16 χρονών. Ήταν στην εθνική ομάδα του καράτε. Εγώ ήμουν προπονητής στην εθνική και ερχόταν στη Λακωνία για προπόνηση. Έχει μεγαλώσει λοιπόν με τη σπαρτιατική αγωγή. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από κανέναν. Ναι. Είναι πανέτοιμο νομίζω για να τελειώσει οποιοδήποτε αγώνα. Δεν σταματάω ποτέ να εξελίσσομαι. Το kickboxing μου, το muay thai μου, η ελευθέρα μου πάλι είναι αθλήματα τα οποία τα δουλεύω συνέχεια και είναι αθλήματα τα οποία πρέπει να είσαι εξίσου καλός για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις μεικτές πολεμικές τέχνες. Το παλεύω μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο, στρατιώτης στην προπόνηση και όχι να χάσει, δεν του περνάει ούτε καν από το μυαλό. Το οτιδήποτε θα μπορέσει να κάνει είναι για απλά και μόνο νικητής να πει. Τα καλά στοιχεία του Γιώργου είναι ότι έχει πολύ μεγάλη υπομονή και επιμονή. Πολύ αγαπητός, αληθινός, στέκεται σε κάθε δυσκολία. Έχει να παίξει αρκετά χρόνια μέσα στο κλουβί ο Γιώργος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι εκτός αγωνιστικής δράσης. Η πρώτη φορά που αγωνίστηκα στο MMA ήταν στο No Limits 5 στα Χανιά. Ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή για μένα. Ο αγώνας έγινε μία μέρα αφού είχα χάσει τον πατέρα μου. Πραγματικά είναι μία από τις πιο δυνατές προκλήσεις που έχω δεχτεί ποτέ στην καριέρα μου σαν αθλητής. Είμαι αθλητής, είμαι μαχητής. Πρέπει να προασπίζομαι όλα τα πιστεύω μου. Δέχτηκα να παίξω γιατί θεωρώ πως ο Νέστορας είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο 1 στα heavyweight. Θεωρώ όμως πως η ζώνη του No Limits μετά από πολλούς τίτλους και πολλές επιτυχίες που έχω στην αθλητική μου καριέρα είναι κάτι που λείπει από τη συλλογή μου. Νομίζω πως μου ανήκει. Εκείνη τη μέρα θα την φέρω στην Αθήνα. Και να μην είναι Ξαβδοκατσινόπουλο και να μην ήμουν αθλητής του MMA, αυτόν τον αγώνα δεν θέλαμε τίποτα να τον χάσω. Όταν μάλλον είναι ό,τι καλύτερο θα συμβεί στον χώρο αυτή τη στιγμή. Ο Γιώργος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Πιστεύω ότι αυτή η μάχη θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Ο πόνος και ο φόβος βγαίνει στην προπόνηση. Στον αγώνα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Παρόλο που σέβομαι πολύ τον αντιπαλό του, είμαι σίγουρος ότι θα τελειώσει γρήγορα. Ο κόσμος ζήτησε αυτή τη μάχη και θα την έχει. Εκείνο το βράδυ θα είμαστε όλοι δίπλα του, η εκείνη του, οι φίλοι του, η οικογένειά του, οι πάντες, να τον στηρίξουμε και να δούμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Την Κυριακή εκείνη, πάνω απ' όλα θα ευχαριστηθεί ο κόσμος θέαμα, βαριά κιλά, βαριά χτυπήματα, πιστεύω θα είναι πολύ το ξύλο, ένας νικητής, αυτός θα είμαι εγώ.